Παρουσία πλήθους πολιτών ο Δήμαρχος Ζήτσας, επικεφαλής της Παράταξης, έντιμη πολιτεία Μιχάλης Πλιάκος. Το βράδυ της Τετάρτης παρουσίασε την ομάδα των ενό υποψηφίων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων και προέδρων που διεκδικούν εκ νέου την ψήφο των πολιτών του Δήμου Ζήτσας στις εκλογές της 8 Οκτωβρίου. Η τελετή των εγγενείων του εκλογικού κέντρου τη Παράταξη ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό παρουσία αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών συμβούλων, αυτοδιοικητικών και εκατοντάδων μελών και φίλων τη Παράταξη. Των Αγίων Νέων ο Μαρτύρων Γεωργίου και Ιωάννου, μια αποστήση στο ελαιό σου αφι... ευθυνών, και συγχώρηση των πτεσμάτων ή μονέτηση. Να ευχηθώ στον κύριο Δήμαρχο και στου άλλου υποψηφίου καλόν αγώνα, με τιμιότητα, με αξιοπρέπεια και να έχετε ό,τι καλύτερα αποτελέσματα επιθυμείτε για το καλό όλων μας. Στην ομιλία του, ο κύριος Πιάκος έκανε λόγο για μια εκδήλωση στην οποία η έντιμη πολιτεία δεσμεύεται για την υπογραφή ενός νέου συμβολέου με τους συμπολίτε. Ένα συμβόλαιο τιμή που θα τηρηθεί, όπω είπε, απαρέγκλιτα, όπω έγινε άλλωστε και την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ο Δήμαρχο Ζήτσα, στη διάρκεια τη ομιλία του, έδωσε τα χαρακτηριστικά του προεκλογικού αγώνα τη Παράταξη, επιμένοντα τι αρχέ, τι αξίε, την εντυμότητα και την ειλικρίνεια. Ευχαρίστησε του πολίτε που στι προηγούμενε εκλογέ εμπιστεύτηκαν τον ίδιο και τα μέλη τη Παράταξή του στη διοίκηση του Δήμου και του κάλεσε να κρίνουν τη Δημοτική Αρχή για τα έργα τη και να συγκρίνουν τα ψηφοδέλτια των Παράταξεων που συμμετέχουν στι εκλογέ πριν οδηγηθούν στην κάλπη. Ταυτόχρονα ζήτησε από του υποψηφίου τη Παράταξη να μην εφησυχάζουν. Σε άλλο σημείο τη ομιλία, ο Δήμαρχο Ζήτσα απάντησε στην κριτική που δέχεται ο ίδιο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και η Δημοτική Αρχή από τι παρατάξει τη αντιπολίτευση, επιμένοντα πω η Δημοτική Αρχή και η παράταξη έντιμη πολιτεία κινήθηκαν με γνώμονα το ήθο και την εντιμότητα, έχοντα ω βασικό στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου. Πρόσθεσε πω γίνεται μια προσπάθεια μηδενισμού του έργου τη Δημοτική Αρχή με του επικριτέ και του πολέμιου αυτή, να ξεχνούν, όπω ανέφερε ότι χάθηκαν δύο χρόνια λόγω των περιοριστικών μέτρων στην περίοδο τη πανδημία, και πρόσθεσε πω σκοπίμω κάποιοι αποκρύπτουν ότι δρομολογημένα έργα και παρεμβάσει χρειάστηκε να μετακινηθούν χρονικά προ τα πίσω και να επανασχεδιαστούν λόγω τη κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ολοκληρώνοντα, ο επικεφαλή τη παράταξη Έντιμη Πολιτεία έδωσε το στίγμα και την ταυτότητα του ψηφοδελτίου τη Έντιμη Πολιτεία, λέγοντα πω είναι ανανεωμένο, υπερκομματικό και πολυσυλλεκτικό και απαρτίζεται από καταξιωμένου συμπολίτε με ευαισθησίε, οράματα και πολύ όρεξη για δουλειά. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση των ονομάτων και την παρουσίαση όλων των υποψηφίων τη Έντιμη Πολιτεία.